καλή σας μέρα. Όπως λέγαμε λοιπόν, ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του και κόσμο πολύ ταξιδεύει προς την Ιερουσαλήμ. Και είναι γνωστό ότι σε ένα ταξίδι πολλά μπορούν να συμβούν και αυτοί που ταξιδεύουν τρέφουν πολλές προσδοκίες και ελπίδες. Μεταξύ των μαθητών του Ιησού Χριστού υπήρχαν και εκείνοι που πίστευαν ότι τώρα που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς θα έκανε, θα λέγαμε έτσι σε μοντέρνα ορολογία, ένα πραξικόπημα και θα έπαιρνε την εξουσία στα χέρια του και θα ίδρυε την μεσιανική βασιλεία που όλοι περίμεναν. Ο Ιησούς κατάλαβε τι συνέβαινε και προσπάθησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας μεταφέρει αυτό το επεισόδιο και μας λέει ότι τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τον κόσμο, προς το πλήθος και είπε: «Αν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα και την μητέρα, την γυναίκα και τα παιδιά, τους αδελφούς και τις αδελφές και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και να ακολουθεί πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Διότι ποιος από εσάς που θέλει να οικοδομήσει ένα πύργο δεν κάθεται πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη αν έχει αρκετά για να τελειώσει, ώστε μη τυχόν και βάλει θεμέλια και δεν μπορεί να τελειώσει τα έργα του και όλοι όσοι τον βλέπουν αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε αυτός άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ή ακόμα ποιος βασιλιάς που πάει να πολεμήσει ενάντια σε άλλο βασιλιά δεν κάθεται πρώτα να υπολογίσει και να σκεφτεί αν είναι αρκετά δυνατός με 10.000 στρατό να αντιμετωπίσει τον άλλον βασιλιά που έρχεται εναντίον του με 20.000. Αλλιώς, ενώ αυτός είναι ακόμα μακριά, στέλνει πρεσβευτές και διαπραγματεύεται την ειρήνη. Έτσι λοιπόν, και όποιος από σας δεν απαρνείται όλα του τα υπάρχοντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Λόγος του Κυρίου. Ο Ιησούς λοιπόν, για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου του και συνάμα να υπογραμμίσει την κρισιμότητα των λεγόμενών του, μεταχειρίζεται μια παραδοξολογία που μπορεί να σκανδαλίσει αλλά και να εντυπωσιάσει και να τραβήξει και την προσοχή εκείνων που ακούνε. «Δεν μπορεί να είναι μαθητής μου όποιος δεν μισεί τον πατέρα, την μητέρα, τη γυναίκα, τα αδέλφια, τους αδελφούς, ακόμα και την ίδια του τη ζωή», δηλαδή την ίδια του την ύπαρξη. Αυτός ο σκληρός όρος «μισή» που μας μεταφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο ανάλογο κείμενο με το οποίο περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το ίδιο επεισόδιο, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος προτιμά τον όρο «προτιμώ». Εκείνος που δεν προτιμά εμένα περισσότερο από τον πατέρα του και τη μητέρα του και το καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η έκφραση «μισώ», που είναι η μετάφραση ενός αραμαϊκού όρου στα ελληνικά της εποχής εκείνης, έτσι όπως τα καταλάβαιναν οι συγγραφείς των Ευαγγελίων, δεν είναι τόσο μια αποστροφή αλλά η ριζική αποστασιοποίηση από ένα τρόπο ζωής. Δηλαδή, ένα τρόπο ζωής που ο άνθρωπος, θα λέγαμε, προτιμά γιατί είναι στα μέτρα του, σύμφωνα με τις δικές του ικανότητες, σύμφωνα με τις δικές του
δυνατότητες σύμφωνα με τα κατά πόσο η οικογένειά του, πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή, μπορούν να τον στηρίξουν, σύμφωνα με την αντίληψη της ύπαρξής του, κάνει ένα σχέδιο ζωής και το ακολουθεί. Λοιπόν, λέει ο Ιησούς, αν αυτό το σχέδιο της ζωής που έχετε στο μυαλό σας το βάζετε πάνω από το σχέδιο ζωής που το Ευαγγέλιο παρουσιάζει, τότε αυτός δεν είναι μαθητής μου. Ο Ιησούς είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος και θέλει τους μαθητές του ελεύθερους από κάθε εξάρτηση. Και η ελευθερή από κάθε εξάρτηση θέλει, μας παρέχει μόνο το Ευαγγέλιο. Προσοχή εδώ, η ελευθερία δεν είναι κάνω ό,τι θέλω, αλλά να μπορώ να διαλέξω έναν τρόπο ζωής κατάλληλο για μένα μεταξύ των τόσων. Ο λόγος λοιπόν του Ιησού είναι μία πρόσκληση και μία πρόκληση. Πώς μπορεί να είναι κάποιος μαθητής του? Πρώτα λέει, με τον παραστατικό τρόπο που διαβάσαμε, αν κάποιος δεν μισεί τον πατέρα του, τη μητέρα του και ούτω καθεξής. Θέλει να πει λοιπόν ότι αν ο άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένος να απομακρυνθεί από ένα τρόπο ζωής κοινώς παραδεκτό ή σύμφωνα με τη λογική του την ανθρώπινη και δεν αγκαλιάσει τη δικιά του τη λογική του Ιησού Χριστού, τη λογική του Σταυρού, που μπορεί να είναι και επώδυνη, και δεν ασπαστεί τη λογική του Ευαγγελίου, που είναι μεν ελευθερίας αλλά μιας ελευθερίας που κατακτιέται με αγώνα, και δημιουργεί με όλους αυτούς τους απελευθερωμένους από τον Λόγο του Θεού μια νέα οικογένεια ευρύτερη, όπου ο Θεός είναι πατέρας και όπου αυτή η ελευθερία δεν καταναλώνεται σε άσκοπες προσδοκίες, αλλά στην καθημερινή πραγμάτωση του Λόγου του Θεού, τότε δεν μπορεί να είναι μαθητής του Ιησού. Ένα δεύτερο, λέει, όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και να ακολουθεί πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προσέχετε, όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του, στην προκειμένη περίπτωση ο Ιησούς δεν εννοεί ένα δρόμο του σταυρού, αλλά κατά παράξενο τρόπο για μας εννοεί την στιγμή κατά την οποία ο καταδικασμένος έσκυβε, έπαιρνε τον οριζόντιο δοκό του σταυρού, γιατί ο κάθετος ήταν πάντοτε τοποθετημένος εκεί όπου θα σταυρωνόταν ο κατάδικος, τον έπαιρνε στους ώμους του και βάδιζε προς στον τόπο της εκτέλεσής του. Τη στιγμή λοιπόν που έσκυβε για να σηκώσει το σταυρό, τότε ήταν όλοι οι παρόντες καλεσμένοι, θα έλεγα, να τον λιντσάρουν, να τον βρίσουν, να τον φτύσουν, να πουν κάθε τι εναντίον του. Ήταν το ύψιστο σημείο της καταγραφής, της απόρριψης από το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, λέει ο Ιησούς Χριστός, όποιος δεν έχει το κουράγιο να αντιμετωπίσει την απόρριψη και την κατακραυγή επειδή σηκώνει το ζει έναν τρόπο ζωής σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τη λογική του Σταυρού, και αυτός δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Στο τρίτο μέρος, ή μάλλον η τρίτη προϋπόθεση, ο Ιησούς την παρουσιάζει με δύο παραβολές, στις οποίες και οι δύο παραβολές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, η αποστροφή για τους υπολογισμούς. Λέει ο Ιησούς Χριστός, αν κάθεστε και υπολογίζετε τι μπορεί να κερδίσετε ερχόμενοι πίσω μου, τότε δεν είστε άξιοι να είστε μαθητής μου.
Εκείνος που θέλει να είναι πίσω μου, να σηκώνει το σταυρό του, τη λογική του σταυρού, είναι εκείνος που με γενεοδορία δωρίζει από τα υπάρχοντά του. Και το λέει πολύ έντονα, όποιος δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του δεν μπορεί να είναι μαθητής του, μαθητής μου. Αν δείχνουμε μεγαλύτερη υπόλοιψη για τα αγαθά που κατέχουμε από ό,τι είναι το Ευαγγέλιο, τότε στο τέλος γινόμαστε σκλάβοι, θα λέγαμε, των αγαθών και γίνονται ο σκοπός της ζωής μας. Συμπερασματικά, ο Ιησούς με τη σημερινή περικόπη θέλει να μας πει τα εξής. Διαλέξτε ένα νέο τρόπο ζωής. Όχι με βάση το τι σας συμφέρει σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αλλά με βάση το τι μια ζωή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο παράγει. Μια ζωή σύμφωνη με το Ευαγγέλιο είναι πάντοτε μια ζωή βασισμένη στην γενεοδορία. Είναι βασισμένη στην μη εξάρτηση από ό,τι είναι αυτού του κόσμου και μπορεί να μας σκλαβώσει. Μόνο τότε ο μαθητής κερδίζει την ελευθερία του. Μαζί με τον Ιησού Χριστό κερδίζει τη νέα ζωή του Ευαγγελίου που ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται ότι όποιος την αγκαλιάσει θα έχει τα πάντα στο εκατονταπλάσιο. Η αγάπη του Κυρίου μας να σας συνοδεύει πάντοτε και να σας δείχνει το δρόμο για τη ζωή την καινούρια. Αμήν.